Γεια σας φίλες μου, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Για το σακουλάκι μας χρειάζεται να ξεκινήσω με το μαγικό κύκλο που θα τον ξαναδείξω για άλλη μια φορά για κάποιες φίλες που μου στέλνουν μήνυμα ότι δεν τον έχουν καταλάβει. Πιάνω το νήμα μου και γυρνάω δημιουργώντας ένα χ με τη μακριά ουρά πάνω στα δάχτυλά μου. Απ' την κάτω πλευρά είναι η κοντή ουρά το νήμα και από πάνω η μακριά. Περνάω το βελονάκι μου κάτω από τη μία πλευρά, τραβάω από αυτή την πλευρά αυτή τη μακριά ουρά, το γυρνάω γύρω γύρω και κάνω μία φιλιά. Βγάζω τον κύκλο και κρατάω από εδώ και πέρα τη διπλή σειρά αυτή με τα δάχτυλά μου. 1, 2, 3. Τρεις αλυσίδες στον αέρα για να δημιουργήσω το πρώτο μου ποδαράκι. Το δεύτερο ποδαράκι και το τρίτο. Έχω κάνει 3 ποδαράκια μέσα στο μαγικό μου κύκλο. Μία αλυσίδα στον αέρα και ξανακάνω 3 ποδαράκια μέσα στο μαγικό κύκλο. 1 αλυσίδα στον αέρα, 2, 3. Παίρνω νήμα και κάνω πάλι 3 ποδαράκια και κάνω 3 ποδαράκια μέσα στο μαγικό μου κύκλο. Τρεις αλυσίδες στον αέρα. 3 ποδαράκια μέσα στον κύκλο μου. Άλλη μία φορά, 3 αλυσίδες στον αέρα. Και τα τελευταία μου, 3 ποδαράκια μέσα στο μαγικό κύκλο. Μία, δύο, τρεις αλυσίδες στον αέρα. Τραβάω για να σφίξω καλά το μαγικό μου κύκλο και τι έχω κάνει. 1, 2, 3, 4 σετ από ποδαράκια, 3 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4 σετ από 3 ποδαράκια μέσα στο μαγικό κύκλο που χωρίζονται με 3 αλυσίδες στον αέρα. Πάω και μπαίνω στο πρώτο ποδαράκι που έκανα από 3 αλυσίδες στον αέρα και κλείνω με βουβό. 1, 2, 3 αλυσίδες στον αέρα. Είναι η τελευταία αλυσίδα από τα ποδαράκια που θα είναι εδώ στη γωνία. 1 αλυσίδα που χωρίζει ενδιάμεσα αυτά που θα κάνω και πάω στην επόμενη γωνία. 1, 2, 3 ποδαράκια, μέσα στη γωνία, 3 αλυσίδες, άλλα 3 ποδαράκια μέσα στη γωνία. Μία αλυσίδα στον αέρα και πάω στην επόμενη γωνία που θα κάνω ακριβώς το ίδιο. 1, 2, 3 αλυσίδες. Άλλα 3 ποδαράκια. Έτοιμη και η δεύτερη γωνία μου.
από σετ σε σετ θα χωρίζονται πάντα με μία αλυσίδα στον αέρα, ενώ στη γωνία κάνουμε τρεις αλυσίδες. Μία αλυσίδα λοιπόν και μπαίνω στην επόμενη γωνία για να δημιουργήσω πάλι τη γωνία μου από τρία ποδαράκια, τρεις αλυσίδες στον αέρα, τρία ποδαράκια. Μια αλυσίδα στον αέρα και πάω στη γωνία μου. Ένα, δύο, τρία ποδαράκια, τρεις αλυσίδες στον αέρα και έχω κάνει το πρώτο ποδαράκι όταν άλλαξα σειρά, οπότε χρωστάω άλλα δύο για να ολοκληρωθεί αυτή η γωνία. Αφήνω μία αλυσίδα η οποία είναι αυτή που είναι για να τα χωρίζει και στην προηγούμενη κλείνω με βουβό. Πάμε για την επόμενη σειρά που μπήκα με βουβό και ξεκινάω. Ένα, δύο, τρεις αλυσίδες. Δεύτερη φορά για το δεύτερο ποδαράκι. Τρίτη φορά. Έχω κάνει τα τρία ποδαράκια μου. Σε αυτό το σημείο θα κόψω πολύ κοντά το νήμα μου. Θα ξυλώσω ένα ποδαράκι και θα ενώσω το νήμα αυτό με το δεύτερο χρώμα της επιλογής μου. Εγώ την κάνω άσπρη κόκκινη, αν το κάνω άσπρο. Εγώ το κάνω άσπρο κόκκινο το πουγγί, οπότε ενώνω το άσπρο. Ξανακάνω το τρίτο ποδαράκι μου και μία αλυσίδα στον αέρα. Στην επόμενη γωνία μπαίνω για να κάνω τη γωνία μου με το άλλο χρώμα. Με την ίδια διαδικασία κάνω τον κόμπο μου όσο πιο άκρη μπορώ και σφιχτά για να μην μου λυθεί. Ξανακάνω το τρίτο μου ποδαράκι. Μία αλυσίδα στον αέρα και μπαίνω στο επόμενο κενό. Άλλη μια φορά. Είναι υπερβολικά εύκολη πλέξη, σχεδόν όλοι γνωρίζουμε τον κράνι. Το μόνο πιο χρονοβόρο σε εισαγωγικά είναι το ότι μία, δύο και άλλη μία φορά τρεις θα αλλάξουμε το νήμα μας με αυτόν τον τρόπο. Πάμε να κάνουμε τη γωνία με το άλλο χρώμα το νήμα.
Συνεχίζω κανονικά στη γωνία μου με το κόκκινο νήμα. Και για τελευταία φορά θα αλλάξω χρώμα. Αυτή τη φορά ανάμεσα στις γωνίες κάνω με το άσπρο χρώμα. Κάνοντας δύο αλλαγές με αυτό το νήμα σε αυτά τα σημεία, βλέπουμε ότι δημιουργείται η καρδούλα και θα γίνει πιο εμφανές. Τώρα που τελειώνω με το κόκκινο νήμα και το αφήνω στην άκρη και θα συνεχίσω να πλέκω μόνο με το άσπρο νήμα κάποιες σειρές. Αν σας κάνει εντύπωση για ποιο λόγο κάνω κόμπους και δεν άλλαξα το νήμα όπως το αλλάζουμε πάντα, τραβώντας και ολοκληρώνοντας τον οποιοδήποτε πόντο μας, τελευταίο πόντο με το άλλο χρώμα, θα σας πω ότι πρώτα απ' όλα επειδή είναι ποδαράκι και αλυσίδα στον αέρα, δεν μπορούσα, δεν μου έβγαινε να το κάνω σωστά, και δεύτερον το νήμα μου είναι πολύ ψηλό μακραμέ, πλέκω με βελονάκι νούμερο 3,5 και δεν έβγαινε καθόλου ωραία η αλλαγή. Και δεν στεκότανε με βελονάκι νούμερο 3,5 και δεν στεκότανε το νήμα όταν έκανα την αλλαγή. Οπότε αναγκάστηκα να κάνω τους κόμπους, οι οποίοι όμως προσέχω να είναι στην εσωτερική πλευρά. Ξεκινάω την επόμενη σειρά. Το ποδαράκι που έκανα αφορά το τελευταίο από τα τρία που χρειάζεται για αυτή την τρύπα, άρα κάνω και μία λυσίδα στον αέρα που είναι το κενό ανάμεσά τους και πάω στο επόμενο κενό για να κάνω τρία ποδαράκια. <Το->
οποιαδήποτε αλλαγή που έκανα με το νήμα ή κόμπος καλύφθηκε και από τα ποδαράκια που έκανα. Μία λυσίδα και πάμε για τους γωνιακούς μου πόντους που είναι 3 ποδαράκια, 3 αλυσίδες στον αέρα, 3 ποδαράκια. Έχω φτάσει στο τελευταίο σετ με 3 ποδαράκια που έχω κάνει ήδη, το πρώτο ξεκινώντας τη σειρά, άρα χρωστάω 2 για να ολοκληρώσω το σετάκι μου, δεύτερο ποδαράκι και αφήνοντας μια αλυσίδα κενή, πάω στην τρίτη και κλείνω με βουβό. Λοιπόν, το βασικό σχέδιό μας ήταν αυτό, το μοτίφ της γιαγιάς, το granny square. Το κάναμε να έχει μία καρδιά στη μέση και ανάλογα το νήμα που θα χρησιμοποιήσετε, ανάλογα το βελονάκι και το πόσες σειρές θα κάνετε από εδώ και πέρα, εξαρτάται και το μέγεθος από το σακουλάκι που θέλετε να δημιουργήσετε. Με ένα πιο χοντρό νήμα και περισσότερες σειρές μπορούμε να κάνουμε και ένα μεγάλο ωραίο σακουλάκι. Με το ψηλό νήμα που έκανα εγώ θα κάνω λίγες σειρές ακόμα με το άσπρο, άλλο ένα ίδιο ακριβώς με αυτό και θα επανέλθω να το κλείσουμε μαζί. Έχω ολοκληρώσει και τα 2 τετράγωνά μου. Για λόγους συντομίας για το βίντεο το έκανα σκέτο λευκό το πίσω, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι όντως δεν μπορεί να γίνει το πίσω μέρος χωρίς σχέδιο. Θα είναι ένα μπουγκάκι που θα έχει μπροστά την καρδούλα και πίσω θα είναι έτσι. Άρα όπως θέλουμε το κάνουμε, καλή πλευρά να φιλιούνται, ανάποδη με ανάποδη μαζί για να ενώσω τις 3 πλευρές. Προσοχή, η πάνω πλευρά όπως κοιτάει η καρδιά μας μένει ανοιχτή. Και θα ξεκινήσω από τη μία πλευρά. Μεσαίο με μεσαίο πόντο. Ό,τι ένωση θέλετε μπορείτε να κάνετε. Με βελόνα και νήμα, με το βελονάκι σας, με άριχτα ή με βουβά, ό,τι θέλετε. Τα 2 τετραγωνά μου είναι ίδια, οπότε πόντο με πόντο, προσέχοντας να πιάνω τον ίδιο πόντο που αφορά το μπροστινό τετραγωνάκι μου, με τον ίδιο πόντο που αφορά το πίσω. Έτσι θα φτάσω μέχρι τη γωνία. Φτάνοντας στη γωνία, κάνω μόνο 3 άριχτα πιάνοντας όλη τη γωνία, όλο τον πόντο, γιατί θέλω να μου κάνει μια όμορφη στρογγυλάδα το πουγγί μου και να μην κάνει μύτες και συνεχίζω. Θα φτάσω μέχρι αυτή τη γωνία, θα κάνω 3 άριχτα βάζοντας το βελονάκι μου μέσα στην τρύπα
και θα συνεχίζω μέχρι την επάνω γωνία. Φτάνοντας πάνω στην τελευταία πλευρά, θα τραβήξω τη θηλιά μου να μου ξυλωθεί. Και γυρίζω το πουγκάκι μου από την καλή του πλευρά. Το επόμενο βήμα είναι από την καλή πλευρά που είμαι πια, βούβο εδώ και κάνω ένα ποδαράκι για να αρχίσω να πλέκω τώρα εδώ περιμετρικά και να δώσω λίγο ύψος στο πουγγί μου την πλέξη γκράνι που έκανα μέχρι τώρα. Μία αλυσίδα στον αέρα, συνεχίζω, μπαίνω στο επόμενο κενό. Μία αλυσίδα στον αέρα, στο επόμενο κενό το σετ από τα τρία ποδαράκια. Όταν φτάσω στην ένωση, κάνω κανονικά. Εδώ και κανονικά και από αυτή την πλευρά. Τρία ποδαράκια. Μία αλυσίδα στον αέρα και συνεχίζω. Έφτασα στο τέλος, κάνω τα τελευταία μου τρία ποδαράκια μέσα σε αυτό το κενό, μία λυσίδα στον αέρα και πάω και ενώνω με βουβό στο πρώτο ποδαράκι που ξεκίνησα τη σειρά μου. Με αυτό τον τρόπο, θα δώσω λίγο ύψος στο πουγγί μου. Μπορείτε να πλέξετε όσες σειρές θέλετε. Εγώ θα πλέξω ακόμα 2-3 σειρές και θα ανοίξω το βίντεο να ολοκληρώσω μαζί. Έχω κάνει άλλες 2 σειρές λοιπόν με αυτή την πλέξη και φτάνοντας στο τέλος για να ενώσω. Θα κάνω την τελευταία μου σειρά με την τσαχπινιά μου. Πάμε να κάνουμε την πλέξη που έχουμε κάνει στα φυλλαράκια στο ρόδι, 3 αλυσίδες στον αέρα και 3 ποδαράκια στο ίδιο κενό. Πάμε και μπαίνουμε στο επόμενο κενό και κλείνουμε με ένα άριχτο. 3 αλυσίδες στον αέρα, 3 ποδαράκια στο ίδιο κενό. Πάμε και μπαίνουμε στο επόμενο κενό μας και κλείνουμε με ένα άριχτο. 3 αλυσίδες στον αέρα. Άλλα 3 ποδαράκια μέσα στο ίδιο κενό. Άριχτο στο επόμενο κενό. Έτσι θα συνεχίσω γύρω γύρω μέχρι να επιστρέψω εδώ. Κλείνω, στερεώνω και τελείωσε το πλεκτό μέρος του πουγγιού μας. Το πουγκάκι μου τελείωσε. Εγώ λοιπόν το έχω κάνει με μακραμέ νήμα, γυαλιστερό, ψηλό. Θα μπορούσε με πολύ πιο ψηλό νήμα ακόμα να γίνει ένα υπέροχο μαντελένιο πουγκάκι ακόμα και για μπουμπονιέρα, και με ένα πιο χοντρό νήμα θα μπορούσε να γίνει ένα ωραίο μεγάλο χορταστικό σακουλάκι για δώρα. Πάμε να στολίσουμε. Αφού τώρα εννοείται ότι μπορείτε να το στολίσετε
να το στολίσετε όπως θέλετε εσείς, με το γούστο σας όπως λέω πάντα και τις προσωπικές σας τσαχπινιές. Πάμε να σας κάνω εγώ τη δική μου πρόταση. Πρώτο βήμα λοιπόν για μένα είναι να περάσω ένα κορδόνι που θα σουρώσω το πουγγί μου και θα του δώσω αυτό το όμορφο τελείωμα με δανδέλα. Το πουγγί μου μέσα σκέφτηκα να το γεμίσω με σοκολατάκια και καραμέλες. Εάν θέλετε να βάλετε καραμέλες, αλλά οι τρυπούλες, είτε με αυτό το νήμα είτε με άλλο, είναι μεγάλες και δεν σας δείχνει καλά, μπορείτε να κάνετε το εξής. Κλείνοντας το πουγγί μου, δεν θα σταματήσω εδώ εγώ λόγω των εορτών, είτε βάζοντας μια χριστουγεννιάτικη κορδέλα, το κάνετε καθαρά χριστουγεννιάτικο, είτε βάζοντας μια άλλη οποιαδήποτε κορδέλα, μπορείτε να το κάνετε και σε ό,τι χρώμα θέλετε για όλες τις εποχές. Έτοιμο το δικό μου πουγκάκι. Άλλη μία τελευταία λοιπόν ιδέα για δωράκι. Όσες κυρίες έχετε ετοιμάσει καλάφια που βάζετε μέσα από το κουραμπιέδες με λομακάρονα, το ρόδι που έχουμε κάνει, ένα πολύ ωραίο μπουκάλι κρασί, μπορείτε να το συνοδεύσετε με ένα πουγκί που εκτός από σοκολατάκια μπορείτε να βάλετε ένα σακουλάκι ξηρούς καρπούς μέσα και είναι ένα δώρο ολοκληρωμένο και θα εκτιμηθεί από όλους. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.